Για να πάμε πάλι στην Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, όπου τελικά έγιναν γνωστά τα αίτια του θανάτου του 12χρονου αυτού παιδιού που όλους μας έχει συγκλονίσει, όπου απεδόθη στην αρχή σύμφωνα με πληροφορίες σε ανακοπή καρδιάς. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, θα μας πει σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήρε και από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, τι ήταν αυτό που προκάλεσε το θάνατο του 12χρονου μικρούλη. Υπέστη ανακοπή καρδιάς, Γιώργο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μας δίνει και η διοίκηση του νοσοκομείου εδώ στο Ιπποκράτειο. Το θέμα είναι όμως το παιδί εκείνη την ώρα έτρωγε. Το φαγητό στάθηκε στο λαιμό του, δεν μπόρεσε να αναπνεύσει. Προσπάθησαν εκεί του να δουν τι συμβαίνει. Στη συνέχεια έπαθε ανακοπή. Πέστη η ανακοπή καρδιάς. Έφτασε το πρώτα πνίγηκε το παιδί. Πρώτα πνίγηκε το παιδί. Ακριβώς. Άρα και μετά. Και στη συνέχεια, πέστε να κοπεί καρδιάς. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Θα πρέπει να πούμε ότι χάρη στους διασώσεις του ΕΚΑΒ, που ήταν πάρα πολύ ενημερωμένοι και έμπειροι, κατάφεραν να βγάλουν από το στόμα του, από το σημείο που σταμάτησε μέσα στο λαιμό του το φαγητό, κατάφεραν να το βγάλουν, διότι προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή και δεν τα κατάφεραν. Εκεί κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει. Έκανε λοιπόν ο διασώστης απόφραξη. Στη συνέχεια κατάφερε να φέρει στη ζωή το παιδί. Σημασία έχει το παιδάκι, χάστηκε. Και διεκομίστε εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εν ζωή. Το θέμα είναι τελικά δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς και ένα 12χρονο αγόρι χάθηκε με αυτόν τον απίστευτο τρόπο. Αλεξάνδρα, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Προσοχή, 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 προσοχή. Και ποιος ξέρει τι μπορεί να έτρωγε το παιδάκι αυτό. 3,5-4 τα ξημερώματα.